Αυτό είναι το νέο κατάστημα της Lidl στις Μεσαμπελιές Ηρακλείου, το οποίο ανοίγει αύριο τις πύλες του στο κοινό. Το τηλεοπτικό συνεργείο ξεναγήθηκε στους χώρους, όπως και στο υπόγειο του καταστήματος, όπου κατά την ανέγερσή του βρέθηκαν υπολείμματα αρχαίου λιθόστρωτου του δρόμου, με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές. Ο δρόμος αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός και γι' αυτό και αποφασίστηκε η διάσωσή του σε αυτό το χώρο. Έχει εντοπιστεί και μια επιγραφή στη θέση Μπεντεβή Καμάρα της Ρωμαϊκής περίοδου, που αναφέρεται σε επισκευή αυτού του δρόμου. Και τεκμηριώνουμε έτσι ότι πρόκειται για μια σημαντική οδική αρτηρία της αρχαίας Κνωσού, που συνέδεται την αρχαία Κνωσό με τον αρχαίο λιμένα του σημερινού Ηρακλείου. Να σας καλωσορίσω στο νέο μας κατάστημα Lidl, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό αύριο 5η 20 Μαΐου. Είναι το 16ο κατάστημα στην Κρήτη και το νούμερο 228 στην Ελλάδα. Έχει καθαρό χώρο πώλησης 1263 τετραγωνικά μέτρα, έχει 5 ταμεία και 107 θέσεις στάθμευσης, από τις οποίες οι δύο είναι για ηλεκτροκίνητα οχήματα με σταθμό φόρτισης. Η συνολική επένδυση του συγκεκριμένου καταστήματος ξεπέρασε τα 9,4 εκατομμύρια. Με τη συνδρομή της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου εφαρμόστηκε τεχνική λύση, η οποία διατηρεί το εύρημα αυτούσιο, ενώ με τις κατάλληλες διαμορφώσεις που έγιναν αναδεικνύεται ως έκθεμα. Ένα τμήμα 8 περίπου μέτρων μετακινήθηκε σε παρακείμενη θέση, έτσι ώστε να θεμελιωθεί με ασφάλεια το κτίριο. Προβήκαμε σε όλες τις ενέργειες, τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό επίπεδο, για να παραμείνει το εύρημα και να το αναδείξουμε on-site μέσα στο κατάστημα. Όπως θα δείτε, το κομμάτι που έμεινε παρέμεινε στη θέση του. Από τη μια μεριά έχει τζαμαρίες πυράντοχες μέχρι την οροφή μας και από την άλλη έχει μέχρι τα 2 μέτρα τζάμι για να μπορεί να το βλέπει ο κόσμος. Όπως εκτιμάται, πρόκειται για μια σημαντική οδική αρτηρία της αρχαίας Κνώσου, με την αρχαιολόγο Μαρία Μπαλάνου Μαυράκη να αναφέρεται στα ταφικά ευρήματα στην περιοχή, στα κατάλοιπα από 4 κεραμικούς κλιβάνους, στα ρωμαϊκά νομίσματα και σε άλλα ευρήματα, τα οποία πρόκειται να παρουσιαστούν σε συνέδρια. Ήταν ο τάφος 1, που ήταν μια γυναικεία ταφή της υπομινωικής πρωτογεωμετικής περίοδου, δηλαδή περίπου από το 1100 ως το 900. Μια ταφή πλούσια χτερισμένη. Πάνω στο δόστρωμα βρέθηκαν 2 ρωμαϊκά νομίσματα του Αδριανού. Προτεραιότητα για τη Lidl Ελλάς είναι η προστασία και ανάδειξη της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Δημήτρης Κρυαράς. Υψίστης σημασίας, και αυτό έχει φανεί μέσα από δράσεις που έχουμε προχωρήσει στα τελευταία 20 χρόνια λειτουργίας μας στην Ελλάδα.